Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης. Στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Μπίλη μου, τι κάνεις, όλα καλά? Μπράβο. Μετά από 7 απουσίες, 7 εκπομπές που δεν μας ακούσατε, 7 μέρες δηλαδή. Δεν βάζω Σαββατοκύριακα, γιατί τα Σαββατοκύριακα δεν έχουμε ως γνωστόν ώρα για μπλε. 7 εκπομπές δεν μας ακούσατε λόγω προγραμματισμένης άδειας. Έχουμε και ένα υπόλοιπο κατά τον Αύγουστο μεριά, πρώτο Θεός. Αλλά μέχρι τότε α δούμε τι θα γίνει με τον Ηρακλή. Γιατί δυστυχώς έτσι όπως φύγαμε, έτσι ήρθαμε. Χωρίς οριστική και ουσιαστική εξέλιξη για αυτή την ομάδα που περνάει πολλά, για τον κόσμο που περνάει πολλά και για τον Ημίθιο που ταλαιπωρείται πάρα μα πάρα πολύ για ακόμα ένα καλοκαίρι. Έχω και Δημήτρη Μπαλόμπα, ο οποίος αποχωρεί από το production σε λίγο, όχι ακόμα. Παρέα θα πάμε, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Οι χορηγοί μας είναι εδώ, παραμένουν και τους ευχαριστούμε φυσικά. Το Νόδος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου, με special cocktail, με late breakfast, εκπληκτικό late breakfast, να το δοκιμάσατε, αν πάτε 11-12 κάπου εκεί, στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής, και σε εσάς που έχετε άδειες, καλά να περνάτε, και σε εσάς που την κάνετε μόνο για τριήμερα, να το προτιμήσετε, γιατί θα με θυμηθείτε. Μαζί μας και οι σακούλες Αριστοπλάστ, για εσάς που θέλετε σακούλα και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη Σερών, 23-940-72-941 και aristoplast.gr για τις απαραίτητες πληροφορίες. Το χειρότερο απ' όλα πριν την συγκεκριμένη άδεια και την απουσία της ώρας για μπλε, μέχρι και σήμερα που επιστρέψαμε, είναι ότι το ερώτημα σε ποια κατηγορία θα παίξει ο Ηρακλής δεν έχει απαντηθεί. Και δεν ξέρω αν και στις επόμενες μέρες, 3-4 που θα πάρουμε κατά τον Αύγουστο και γυρίσουμε, αν θα έχουμε πάλι απάντηση. Πολύ το φοβάμαι. Πολύ το φοβάμαι. Είχα μία ελπίδα και πραγματικά, αν γινόταν αυτό μέσα στην άδειά μου, θα έμενα κι άλλο. Γιατί θα έλεγα ότι φταίω εγώ, ρε παιδί μου, ας λείπω και ας ανεβάσουν τον Ηρακλή Super League. Είχα μια μικρή, όχι ελπίδα δεν είχα, να το πω διαφορετικά, αλλά και πολλά τα μηνύματα που δέχτηκα τις μέρες της απουσίας μου, ότι να λείπεις και τώρα θα ανεβάσουν τον Ηρακλή, θα τον επαναφέρουν στη Super League κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, στην Ελλάδα ζούμε, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Δεν έγινε σε κανένα σημείο και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει με αυτή την περίφημη περίπτωση. Πολλές φορές, όταν το μυαλό σου προσπαθεί να καθαρίσει από την καθημερινότητα, αν και με τη δουλειά που κάνουμε είναι δύσκολο ακόμα και σε άδεια να καθαρίσει 100%, δεν γίνεται να είσαι μακριά από την επικαιρότητα, δεν γίνεται να μην επικοινωνείς, δεν γίνεται να μην μαθαίνεις νέα. Ένα παράδειγμα θα σας πω, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον ίδιο τον κύριο Γραμμένο ενώ ήμουν σε παραλία. Αυτά δεν σταματάνε. Τον πρόεδρο της ΕΠΟ, έτσι. Γιατί έπρεπε να κάνουμε κάποια πράγματα, να πιέσουμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς δεν έχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής αυτό. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε αρκετά να πούμε. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Μάνο. Καλησπέρα, καλώς ήρθες Γιώργο, ζούμε για να σε ακούμε. Ο ποιητής Μάνος ξαναχτύπησε. Προέκυψε λοιπόν αυτό, η όποια ελπίδα με το δικαστήριο για την υπόθεση για την οποία ακόμα δεν έχουμε απόφαση, ήταν να βγει την προηγούμενη εβδομάδα προς τα τέλη αυτής. Ήλπιζα να έρθω, γιατί εκεί Πέμπτη Παρασκευή ανέβγαινε, λουκουμάκι. Θα ερχόμασταν σήμερα ώρα για μπλε με τον Ηρακλή σε κάποια κατηγορία, δεν ξέραμε σε ποια, και θα λέγαμε με όλη την έννοια των λέξεων καλή εβδομάδα. Τώρα δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι θα ακούσετε από μένα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, που βαριέμαι και κουράζομαι πάρα πολύ να σας λέω ξανά τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Γιατί ακόμα και αν για κάποιον αυτά που ανακοίνωσε σήμερα ο Τόμ Παπαδόπουλος είναι εξέλιξη,
συγχωρέστε με, για μένα δεν είναι. Μακάρι να διαψευστώ. Το λέω ένα χρόνο βέβαια. Ακόμα ο συγκεκριμένος δεν με έχει διαψεύσει. Δυστυχώς. Ένα χρόνο το λέμε μέσα από την ώρα για μπλε το πόσο κακό στον Ηρακλή έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο Τόμι Παπαδόπουλος. Και ένα χρόνο παρακαλάμε να μας διαψεύσει. Δεν μας έχει διαψεύσει. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα μας διαψεύσει. Γιατί σήμερα υπήρξε αυτή η όποια εξέλιξη με την ανακοίνωση που εξέδωσε τη γραπτή τοποθέτηση, αν θέλετε, ο ίδιος. Το χειρότερο συνέστημα λοιπόν είναι, είτε καθαρίζει λίγο το μυαλό σου και είσαι εκτός καθημερινότητας, αν και με το κινητό καθόλου εκτός δεν είσαι, είτε είσαι εντός, ότι το αποτέλεσμα είναι ένα, δεν ξέρουμε πού θα παίξει ο Ηρακλής, δεν ξέρουμε ποιος Ηρακλής θα υπάρχει και πού. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Όπως πήγαμε ήρθαμε. Ως ώρα για μπλε εννοώ, έτσι. Συγγνώμη για τον πρώτο ενικό. Μπορεί να υπήρξαν εξελίξεις, αλλά δεν υπήρξαν αποφάσεις. Δεν υπήρξαν ουσιαστικά αποτελέσματα. Και όπως προείπα, δεν υπήρξε οριστική απάντηση στο ερώτημα που θα βρίσκεται ο Ηρακλής τη νέα σεζόν. Ποια νέα σεζόν δηλαδή? 22 Ιουλίου έχουμε, πάμε για 23 και δεν υπάρχει καμία ομάδα που να προετοιμάζεται κάπου, που να δίνει φιλικά παιχνίδια κάπου και να λέει ότι θα παίξω εκεί. Δεν υπάρχει αυτό. Θα πω κάτι με ρίσκο. Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη αν κάνω λάθος και αν αδικήσω κάποιον. Θα το πω μένοντας λίγες μέρες απ' έξω. Λίγες. Πολύ λίγες. Δεν αντιλήφθηκα και δεν εξακολουθώ να αντιλαμβάνομαι ότι κάνει ο Ηρακλής κάτι ενιαία. Επαναλαμβάνω, μπορεί να κάνω λάθος, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Παίρνω ένα ρίσκο και το λέω. Θα μου πεις γιατί το κάνεις. Γιατί ίσως αυτό που λέω έχει 1% σημασία, γιατί ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης για την εκπομπή. Ήμασταν εκτός καθημερινότητας. Έβλεπα λοιπόν, αφού γκραζόμουν μάλλον, δεν έβλεπα, γιατί ήμουνα και αρκετά μακριά από τη Θεσσαλονίκη, ότι υπάρχει μία πλευρά που κάνει αυτό, υπάρχει μία άλλη πλευρά που κάνει το άλλο, υπάρχει μία άλλη πλευρά που περιμένει για να κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εγώ αυτό αφού γκραζόμουν, αυτό καταλάβαινα. Με όσα άκουγα, με όσα διάβαζα, επαναλαμβάνω, μακάρι να κάνω λάθος και να μην ισχύει αυτό που λέω. Γιατί υπήρξε μία κινητοποίηση μέσω του Γυμναστικού Συλλόγου. Δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι την αγκάλιασαν, ο Γάμα Σίγμα το ξέρει και τα μέλη της διοίκησης. Και η κινητοποίηση έχει να κάνει με το να δικαιωθεί ο Ηρακλής που ζητά εύλογα πράγματα από την ΕΠΟ. Ανοίγουμε παρένθεση, πάμε Ολλανδία, επικοινωνεί μαζί μας ο Σταύρος ο Κόλκας, έχει κάτι να μας πει. Σταύρο μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Στα Λαγκάδια. Στα Λαγκάδια είσαι, τρέχεις. Εγώ δεν τρέχω, όχι, θα το ομολογήσω. Βλέπω τους άλλους που τρέχουν. Καλό είναι και αυτό. Κουράζεται το μάτι. Για την αρχή θα το βλέπουν στημένες μπάλες. Α, ωραία αυτή η κουμπίνα. Δεν το βάλουμε. Για πες, τι γίνεται. Έχουμε νέα στα μεταγραφικά. Ο Μάριο Μπράγκο επέστρεψε εδώ. Περιμέναμε το ενδεχόμενο να επιστρέψει με παίκτη ή με παίκτες. Επέστρεψε μόνος. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτό που γράφουν οι Πορτογάλοι στο τζόγο, ότι ο Κοεντράο δύσκολα θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, είναι σε μεγάλο ποσοστό αληθινό. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Πορτογάλος ζήτησε και άλλη προθεσμία, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περιμένει. Οικογενειακοί λόγοι είναι αυτοί που σύμφωνα με το δημοσίευμα των Πορτογάλων είναι αυτοί που προβληματίζουν τον Κοεντράο και δεν του έχουν δώσει την ευκαιρία να θέσει σε ισχύ την συμφωνία, την οικονομική που είχε κάνει με τον ΠΑΟΚ στις προηγούμενες μέρες. Και προφανώς ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί σε άλλες περιπτώσεις, εκτός και αν δεν προχωρήσουν και άλλες και αναζωοποιηθεί του Κοεντράου στις επόμενες μέρες. ΠΑΟΚ δεν πάει να περιμένει. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα γεγονός και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Πιο πιθανό είναι να ανακοινωθεί αύριο ο ΧΑΦ,
Τώρα αν θα είναι ο Μπράντας, θα είναι κάποιος άλλος. Νομίζω ότι θα το δούμε αυτό σύντομα. Άρα η είδηση είναι ότι ήρθε μόνος του και δεν προκύπτει προς το παρόν τουλάχιστον Κοέντραο. Ακριβώς. Okay. Ότι δεν υπάρχει οριστική απάντηση του Κοέντραο, αυτή τη στιγμή μιλάμε γιατί περίμεναν όλοι και περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει ή όχι. Okay. Έγινε Σταυρό, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η Σφίνα από το Σταύρο Κόλκα από την Ολλανδία για μεταγραφική εξέλιξη. Συνεχίζουμε με τα δικά μας, τα του Ηρακλή. Έκανε αυτό που έκανε ο Γάμα Σίγμα και καλά έκανε. Και διεκδίκησε και διεκδικεί όσα μπορεί να διεκδικήσει και καλά κάνει. Στηρίχθηκε όλο αυτό. Εγώ θα κάνω τον χαζό πάλι και θα είμαι λίγο απ' έξω. Γιατί ήμουν απ' έξω εκ των πραγμάτων με τις απουσίες της εκπομπής. Είναι αλλιώς να είσαι κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή και αλλιώς να είσαι και εκτός Θεσσαλονίκης. Αν και επαναλαμβάνω, πλέον δεν είναι τόσο, ξέρεις, τα κλείνω όλα, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τέλος πάντων, υπήρξε γενικότερη μάζοξη γύρω από την όλη κινητοποίηση. Πάμε να τους φάμε, πάμε να φάμε τον γραμμένο, την ΕΠΟ, το ένα το άλλο. Α, παρένθεση, στην επικοινωνία που είχα από την παραλία, όπως έλεγα, που πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ήταν σε ένα διοικητικό συμβούλιο, δεν μπορούσε να μου μιλήσει πολλή ώρα. Πρόλαβα να του κάνω μία-δύο ερωτήσεις και αυτό που κατέληξε ήταν ότι δεν γνωρίζει κάτι και ποια θα είναι απόφαση, γιατί δεν αποφασίζει ο ίδιος. Πλέον η υπόθεση έχει πάει στα αρμόδια όργανα και στα δικαστικά όργανα που θα πάρουν απόφαση. Όπως καταλαβαίνετε, βγάζει τον εαυτό του απ' έξω, σου λέει ναι μεν ΕΠΟ, αλλά δεν το αποφασίζω εγώ, το αποφασίζουν άλλοι. Εδώ συνεχίζοντας την παρένθεση λέω ότι κατάλαβα πάλι από τα συμφραζόμενα για ακόμη μια φορά ότι τον Ηρακλή δεν τον θέλουν στη Σούπερ Λίγκα. Δεν τον θέλουν συγκεκριμένες ομάδες, δεν τον θέλουν συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν τον θέλουν συγκεκριμένοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Και πλέον δεν είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο, συγγνώμη, να το πεις. Πλέον μπορούμε να το πούμε ακόμα πιο εύκολα, ακόμα πιο άνετα. Φαίνεται το πράγμα, δεν θέλει. Δηλαδή, από τη μία ξεσηκώνουν όλο τον οργανισμό που λέγεται Ηρακλής και λένε «Ελάτε να το συζητήσουμε ρε παιδιά, για να μην μας πρίζετε ότι δεν το συζητήσαμε, για να μην μας πρίζετε ότι απορρίψαμε το αίτημά σας για να το συζητήσουμε, το αίτημα που κατέθεσε ο κύριος Παναγόπουλος ο δικηγόρος και έδωσε και ο κύριος Γρηγορίου κάποια έγγραφα κτλ. Μέσω του ΓΣ φυσικά. Θυμάστε πριν την άδειά μας το είχαμε καταγράψει το θέμα. Και άντε να το κάνουμε για να μην μας πρίζουν οι Ηρακλειδείς ότι δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Γιατί θα ήταν πολύ άσχημο, θα χτυπούσε πολύ άσχημα αν δεν μπαίναν σε αυτή τη διαδικασία. Στον Ηρακλή πλέον δεν υπάρχει αισιοδοξία στις τάξεις του ΓΣ. Μακάρι να μπορούσα να σας πω το αντίθετο, ότι θα βγει μια απόφαση και θα είναι θετική. Και έχουν καταλάβει σχεδόν όλοι ότι ο Ηρακλής για ακόμη μια φορά είναι τελείως μόνος του και απέναντί του δεν έχει μόνο την ΕΠΟ. Έχει κι άλλους, όπως είπα νωρίτερα, κι άλλες ομάδες, κι άλλους παράγοντες, κι άλλους ανθρώπους του ποδοσφαίρου που δεν θέλουν για τους δικούς τους λόγους τον Ηρακλή στη Super League. Ούτε καν στη Super League 2. Γιατί κανονικά, αν και στην Ελλάδα δεν υπάρχει το κανονικά, θα έπρεπε η απόφαση να είναι ο Ηρακλής Super League και να πάρει όλα όσα χρήματα έχασε τα τελευταία 8 χρόνια. Οικονομική αποζημίωση, ηθική αποζημίωση, τα πάντα μέσα, όλα. Τηλεοπτικά, όλα. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Και επειδή η Super League έχει κάνει κληρώσεις, έχουν δοθεί τηλεοπτικά, έχει γίνει το ένα, έχει γίνει το άλλο, σου λέει να τον βάλουμε στη Super League 2. Για να μην μας πρίζουν, όπως είπα νωρίτερα. Έλα όμως που επιμένουν ορισμένοι και δεν θέλουν τον Ηρακλή ούτε στη Super League 2. Αυτούς που έλεγα νωρίτερα. Και εδώ είναι το θέμα, το πώς το αντιμετωπίζει αυτό η οικογένεια του Ηρακλή. Να πω ακόμα μια χαζομάρα.
όλοι όσοι είχαν ξεκινήσει ο καθένας ξεχωριστά ή κάθε μία πλευρά, τώρα επιστρέφω στα της οικογένειας του Ηρακλή, από μία προσπάθεια, από μία ενέργεια, δηλαδή η δική μου πλευρά πάει να πάρει το αφημί του Βόλου. Η άλλη πλευρά πάει να πάρει το αφημί της Τρίγλιας. Η παράλληλη πλευρά πάει να πάρει το αφημί του Κρόνου Αργυράδων. Υπάρχει μια άλλη πλευρά που θέλει κάτι άλλο. Υπάρχει και ο γάμα σίγμα που διεκδικεί αυτό που διεκδικεί. Όλα αυτά δεν είναι ένα. Είναι πολλά διαφορετικά. Γι' αυτό και το λέω, να πω τη χαζομάρα μου, υπήρχε ολοκληρωμένη ενωτική πρωτοβουλία και να χτυπήσουμε όλοι το χέρι στο τραπέζι και να πούμε όχι ρε, τα ξεχνάμε όλα και αγωνιζόμαστε και πολεμάμε μέχρι τέλους για να δούμε τον Ηρακλή με καθαρό αφημί στη Super League 2. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ήμουν και μακριά. Και αν η απόφαση που μάλλον θα βγει την Πέμπτη, έτσι λένε, θα δούμε, με αυτούς άκρη δεν βγάζεις, είναι αρνητική, όπως το φοβούνται πλέον στο ΓΣ, ότι θα είναι αρνητική, για τους λόγους που προαναφέραμε κυρίως, τότε θα ξαναεπιστρέψουν οι ομάδες εργασίας που ασχολούνται με αφημί. Ναι, αλλά πλέον δεν θα υπάρχει ο ίδιος χρόνος που υπήρχε πριν από αυτό. Γιατί το αφημί Βόλου κρατάει κανένα 2 μήνες. Το αφημί Τρίγλιας 1,5 μήνα. Το αφημί Κρόνου Αργυράδων κανένα μήνα κι αυτό. Τι γίνεται. Πάλι καθυστέρηση, πάλι αναμονή, πάλι σπάσιμο νεύρων. Και έρχεται ο Τόμ Παπαδόπουλος σήμερα και μας λέει τα εξής. Για την ορθότερη και εγκυρότερη ενημέρωση των φίλων του Ηρακλή θα ήθελα να προβώ σε μια σειρά ανακοινώσεων. Όλο το διάστημα που έχει μεσολαβήσει ως τώρα εξακολουθώ και εργάζομαι για την εξέβρεση της καταλληλότερης και δυνατότερης λύσης για την ομάδα μας. Μέχρι τώρα υπάρχει συνεχής επαφή με τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τους και τις γραμματείς των γραφείων μας. Παράλληλα, ως αποκλειστικός υπεύθυνος με την ιδιότητα του Προέδρου και Μεγαλομετόχου της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, συνεχίζω σε καθημερινή βάση σε επαφές και συζητήσεις με τους υπόλοιπους φορείς της ομάδος για την εξέβρεση λύσης που θα αφορά το μέλλον και την επόμενη μέρα που θα βρίσκεται η ομάδα μας. Βέβαια, εδώ, επιτρέψτε μου να διακόψω την ανακοίνωση. Τοποθετείται ως Πρόεδρος και Μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ που έχει το αφημί της ΑΕΠ. Γιατί αν αύριο μεθαύριο πάρει ένα άλλο αφημί, άβει να είναι πρόεδρος και μεγαλομέτοχος. Για να είναι πρόεδρος και μεγαλομέτοχος ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, είναι πρόεδρος και μεγαλομέτοχος ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ αυτής, που έχει και το μείον 33, που έχει και τα χρέη, που έχει και όλα αυτά. Μην το ξεχνάμε. Δεν είναι πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της έννοιας του Ηρακλή, της ιδέας του Ηρακλή, είναι της ΠΑΕΑΕΠ Ηρακλής. Με το συγκεκριμένο αφημί. Συνεχίζω. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όσους φίλους του Ηρακλή που με προσωπικές τους ενέργειες προσπαθούν για το καλό της ομάδος, είτε με απευθείας συζητήσεις με υπευθύνους άλλων ομάδων, είτε με αναθέσεις εντολών για δικαστικές υποθέσεις. Και όλα αυτά καταδεικνύουν το υγιές κομμάτι που υπάρχει στην οικογένεια του Ηρακλή. Εγώ προσωπικά θεωρώ κάθε τέτοια κίνηση ευπρόσδεκτη και λογική. Ως εκ τούτου, έχω προγραμματίσει το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε επίσκεψη στη χώρα μας, καθώς επίσης και συνάντηση την 3η 30 Ιουλίου με όλους τους φορείς, δηλαδή το Γυμναστικό Σύλλογο, το Ιδρυτικό Σωματείο, αντιπροσώπους φιλάθλων της ομάδος μας, μέλη των Παλεμάχων, καθώς και όσους επιφανείς Ηρακλειδείς θα ήθελαν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή. Έχω προγραμματίσει συνάντηση με όλους τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, με σκοπό την έβρεση φόρμουλας για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους. Έχω προγραμματίσει συνέντευξη τύπου πιθανότητα ως το τέλος της εβδομάδος, ώσπου θα αναπτύξω και θα ανακοινώσω όλες τις σκέψεις και ενέργειές μου στα θέματα της ομάδος μας. Θανάσης Παπαδόπουλος, πρόεδρος και μεγαλομέτοχος ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Διάλειμμα, μπίλη μου, και θα την αναλύσουμε την γραπτή του ανακοίνωση σε πολύ λίγο. Έτσι, μπίλη μου, βάλε μου καμιά μουσική ωραία. Από το jet lag που έχω. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην Ωραία Μπλε στο Λίμπερο 107,4. Πριν πούμε κάποια πράγματα με αφορμή και τη σημερινή ανακοίνωση του κυρίου Τόμα Παπαδόπουλου,
Να πω ότι είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω σήμερα με τον κύριο Παναγόπουλο εκτός αέρα. Βρίσκεται σε διακοπές, μιλάω για τον δικηγόρο που εκπροσωπεί το ΓΣ Ηρακλής. Βρίσκεται σε διακοπές, δεν έχει κάποιο νεότερο για την απόφαση. Ίσως η Πέμπτη είναι μια ημέρα που θα προκύψει απόφαση. Η αλήθεια είναι, αυτό το λέω εγώ, ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Δεν μου το είπε ο κύριος Παναγόπουλος, μου είπε ότι είναι σε διακοπές και δεν υπάρχει κάποιο νέο. Και αν έρθει η αρνητική απόφαση, γιατί χάθηκαν 2 εβδομάδες με αυτό, βέβαια θα μπορούσε να χαθεί όλο το καλοκαίρι με μάχες, με αγώνα, με 1000. Αλλά αυτά τα κάνεις όταν ξέρεις ότι υπάρχει μια περίπτωση. Όταν ξέρεις ότι είσαι μόνος σου και σε πολεμά όλο το σύστημα και συγκεκριμένοι δεν σε θέλουν, εκεί δεν ξέρω πώς αντίδρας. Δεν το συζητάμε ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή ήδη θα έπρεπε να είναι στη Σούπερ Λίγκα και να έχει στα χέρια του απόφαση που να λέει ότι εξασφαλίζει λεφτά από αυτή την οκταετία. Αλλά αυτονόητα στην Ελλάδα δεν είναι αυτά. Και δεν θα γίνουν ποτέ, μην κοροϊδευόμαστε. Ποιος πιστεύει ότι θα έρθει κάποιος, είτε είναι γραμμένος, είτε είναι κάποιος άλλος, ειδικά ο συγκεκριμένος, που θα πάρει μια τέτοια απόφαση, χωρίς να έχει συνέπειες για τον ίδιο. Ο άνθρωπος που έλεγε πέρυσι ότι δεν θα αλλάξουμε τον νόμο και άλλαξε για τον Παναθηναϊκό. Ο άνθρωπος που είναι εκεί που είναι και ξέρουμε όλοι το τι σημαίνει αυτό. Το Super League 2 θα ήταν αυτό που έλεγα κάποτε, λίγο σκληρό το παράδειγμά μου, σου κόβω τα 2 χέρια, σου δίνω το 1. Δεν θα ξαναέχεις ποτέ όμως 2 χέρια. Θα έχεις 1 και θα λες και ευχαριστώ. Γιατί αυτό πήγανε να κάνουν. Σου λέει, ας τον βάλουμε Super League 2. Αλλά ούτε αυτό φαίνεται ότι θέλουν να κάνουν. Και πού πάμε άμα έρθει αριστική απόφαση και είναι αρνητική την Πέμπτη ή όποτε έρθει, τέλος πάντων, μέσα στην εβδομάδα? Πάμε ξανά σε περιπτώσεις αφημί. Αυτό που κάνει δηλαδή σήμερα τον Παπαδόπουλος. Είμαι σχεδόν σίγουρος, μπορεί να διαψευστώ, ότι στην συνάντηση την 3η 30 Ιουλίου, που είναι πολύ αργά βέβαια ως ημερομηνία, για να δούμε πού θα παίξει και ποιος θα είναι αυτός ο Ηρακλής που θα παίξει, θα τους ξαναπεί στη συνάντηση τους φορείς που θα μαζέψει ότι για μένα λύση είναι, ως τον Παπαδόπουλος, να πάρουμε το αφημί του Βόλου και να παίξουμε του χρόνου. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα τους πει αυτό, χωρίς να έχω μιλήσει μαζί του. Καθόλου, ποτέ. Πέρα από τη συνέντευξη τύπου που αυτή τη φορά πραγματικά αναρωτιέμαι τι καινούργιο θα ακούσουμε στη συνέντευξη τύπου. Γιατί αν είναι να ακούσουμε τα ίδια, τι να το κάνω. Γιατί αν είναι να κάνουμε ερωτήσεις που δεν απαντιούνται, τι να το κάνω. Γιατί αν είναι να μην μας επιτρέπεται με αλφαγιώτα να κάνουμε όσες ερωτήσεις θέλουμε και να μας λένε τέλος χρόνου, τι να το κάνω. Αν μας αφήσετε να κάνουμε όσες ερωτήσεις θέλουμε και όσες ώρες θέλουμε, δεκτών. Αν έχετε να μας πείτε κάτι καινούριο, δεκτών. Και πάνω απ' όλα να αναλάβετε την ευθύνη του ότι στα δικά σας χέρια ο Ηρακλής καταστρέφεται. Θα είναι δεκτών κι αυτό. Θα το κάνετε, δεν ξέρω. Είμαι λοιπόν σχεδόν σίγουρος, ταπεινή μου άποψη, ότι ο Τόμ Παπαδόπουλος στη συνάντηση την 3η 30 Ιουλίου θα τους πει πάλι για το αφημί του Βόλου. Από την άλλη, θα δούμε αν όσοι ασχολήθηκαν με το αφημί κυρίως της Τρίγλιας θα έχουν κάτι καινούργιο να πούν. Γιατί από τότε που ξεκίνησαν να ασχολούνται με αυτό και με του Κρόνου Αργυράδων κτλ., αλλά κυρίως της Τρίγλιας, πέρασε πολύς χρόνος. Και συναντήσεις έγιναν και επαφές έγιναν και δηλώσεις έγιναν και έσκασε μύτη αυτό με το ΓΣ
και κάπου, συγγνώμη, χαθήκαμε στη μετάφραση. Και αν οι άλλες οι πλευρές δεν έχουν τίποτα να αντιπροτείνουν και εμφανίσει ο Τόν Παπαδόπουλος μοναδική λύση για το μέλλον του ποδοσφαιρικού Ηρακλή το Βόλο, τότε να το ξέρετε ότι ή δεν θα δούμε τον Ηρακλή πουθενά φέτος, ή θα δούμε την ΚΑΠΑ 19 να παίζει κάπου. Έτσι δεν είπε ο κύριος Τόν Παπαδόπουλος? Για φέτος θα δούμε την ΚΑΠΑ 19 να παίζει κάπου. Και του χρόνου πάμε να πάρουμε το αφημί του Βόλου. Το αφημί του Βόλου που δεν θα είναι καθαρό όπως είναι τώρα. Γιατί αυτά κάποιος πρέπει να τα εξηγήσει, κάποιος πρέπει να τα αναλύσει. Θα είναι το ίδιο καθαρό όπως είναι τώρα? Άντε να δεχτούμε ότι θα είναι στην κατηγορία και δεν θα υποβιβαστεί ο Βόλος του Μπέου. Στην Ελλάδα ζούμε άλλωστε. Άντε να το δεχτούμε αυτό. Το αφημί όμως θα είναι το ίδιο καθαρό. Γιατί αν έχει 1-2 εκατομμυριάκια πάνω, μην έρθει του χρόνου τον Παπαδόπουλος και πει «Εγώ πώς θα τα αναλάβω τώρα αυτά, εγώ για καθαρό αφημί είχα συμφωνήσει». Έτσι δεν είπε για φέτος. Άλλα μου είπαν, άλλα έκανα. Και φυσικά πάνω σε αυτό θα θέλαμε πάρα πολύ συνέντευξη που θα κάνει να μας εξηγήσει το πώς είναι δυνατόν ένας μεγάλος επιχειρηματίας όπως είναι ο ίδιος να του λένε ένα ποσό και αυτός να το πιστεύει χωρίς να το ελέγχει και να το ερευνά ο ίδιος. Πώς γίνεται αυτό? Περιμένουμε μια εξήγηση επ' αυτού. Καλό σας βρήκα, Βλάση μου. Καλά, δεν πήγα και στην Αφρική. Να σε καλά. Θα τα πούμε, ναι, θα τα πούμε. Να σε καλά. Και πλέον το χειρότερο για τον Τόν Παπαδόπουλο, που κι αυτό θα ήθελα να το ρωτήσω από τα πολλά, είναι το αν έχει καταλάβει ότι ο κόσμος έχει κουραστεί με τον ίδιο. Μια βόλτα να κάνει στο διαδίκτυο θα το καταλάβετε. Έχει βγάλει ένα κάρο ανακοινώσεις, έχει βγάλει ένα κάρο γραπτές τοποθετήσεις, έχει κάνει 2 συνεντεύξεις τύπου. Έχει πει και από ουσία μηδέν. Αν έχει καταλάβει ότι ο κόσμος δεν τον εμπιστεύεται. Σε καμία των περιπτώσεων. Και ότι καν δεν του δίνει σημασία πλέον για το όταν τοποθετείται. Τοποθετείται ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος του Ηρακλή και ο κόσμος δεν του δίνει σημασία. Δεν τον μπαίνει στα σοβαρά. Θα ήθελα να ακούσω και γι' αυτό την απάντησή του. Πραγματικά, δηλαδή, πώς πορεύεσαι χωρίς να έχεις τον κόσμο στο πλευρό σου? Θα βγει κάποιος και θα πει, δεν χρειάζεται να τον έχεις στο πλευρό σου, αρκεί να κάνεις το σωστό. Μετά θα καταλάβει και ο κόσμος ότι έκανες το σωστό. Ναι, να το αποδείξει όμως. Δεν το έχει κάνει όλη τη χρονιά. Είτε φταίει πολύ, είτε φταίει πάρα πολύ, δεν το έχει κάνει. Προχωράμε, αλλάζουμε θέμα, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, πάμε στο βολεϊκό Ηρακλή, όπου εκεί κοιμούνται ήσυχοι όλοι. Και κοιμούνται ήσυχοι όλοι γιατί ο Λύκος παρέμεινε και θα είναι εκεί να τους προστατεύει. Και όταν μιλάμε για Λύκο, μιλάμε για Αργύρη Μαυροβουνιώτη που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους Ηρακλειδείς. Να ξέρεις, μίλησα με όλους στην ομάδα σήμερα και μου λένε θα κοιμηθώ το βράδυ ήσυχος. Ανακοινώθηκε ο Αργύρης. Ο Λύκος είναι εδώ, είμαστε καλά. Έλεγα θα το αναφέρεις, δεν θα το αναφέρεις. Συγχαρητήρια για την ανανέωση, για την παραμονή σου στην ομάδα. Φαντάζομαι, Αργύρη, το ήθελες και εσύ πάρα πολύ, όπως και ο Ηρακλής το ήθελε πολύ. Και ήταν θέμα χρόνου, έτσι, να ανακοινωθείς και εσύ, μετά και τις προηγούμενες ανακοινώσεις που προηγήθηκαν για μεταγραφές και ανανεώσεις αντίστοιχα. Σίγουρα, ναι. Έτσι όπως έκλεισε η χρονιά, είχαμε μιλήσει και με τον coach τον Γιάννη τον Ορφανό και με τον πρόεδρο και με όλη τη διοίκηση. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσουμε την ανανέωση. Έγινε. Πολύ χαρούμενος. Συνεχίζουμε δυναμικά τον Ηρακλή. Έχουμε κάποια πραγματάκια που πρέπει να κατακτήσουμε, τα οποία δεν μπορέσαμε την προηγούμενη χρονιά, οπότε πρέπει να παλέψουμε για αυτά. Έχει μείνει αποθυμένο, Σίγουρα έχει μείνει. Αν θες, ναι, να το πούμε αποθυμένο, οπότε πρέπει να δουλέψουμε πιο πολύ φέτος για να μην μιλάμε για αποθυμένα, αλλά για κατακτήσεις. Για στόχους που υλοποιούνται, ναι. Αυτό ακριβώς. Πόσο σημαντικό είναι για σένα το ότι έχει μείνει ο Προύσαλης, έχει μείνει ο Ορφανός και ο Αντώνης ο Μπουράκης και ο Αλέξανδρος ο Χίρας.
και εσύ σε πιο ελληνικό σχήμα, γιατί από ό,τι φαίνεται η απόφαση διοίκησης να είναι δύο οι ξένοι. Πώς σου φαίνονται όλα αυτά? Σίγουρα είναι σταθερές οι βάσεις. Δηλαδή το πλάνο το ξέρουμε, τα καινούργια παιδιά που θα έρθουν ξέρουν που θα κινηθεί η ομάδα, που θα πατήσει. Εμείς ξέρουμε τα χούγια του προπονητή, τις ορέξεις του. Γνωριζόμαστε ο ένας από τον άλλο, θα είναι πιο εύκολη η προσαρμογή και των καινούριων παιδιών, αλλά και η δική μας, γιατί έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 4 μηνών από ο ένας μακριά από τον άλλον, οπότε θα έχουμε πιο εύκολη προσαρμογή όλοι. Mm-hmm. Και τα γνώτα ταιριάζουν, έτσι, δηλαδή το έχετε δείξει και από τις προηγούμενες χρονιές. Έτσι ακριβώς. Είμαστε καλή παρέα, παρά τη διαφορά ηλικίας, ο Κώστας είναι πρώτος και στο να μας κάνει να ευθυμίσουμε, όμως και να μας πότε θα σοβαρευτούμε όλα. Δεν υπάρχει δηλαδή παλιός και νέος, είμαστε μια καλή παρέα, περνάμε καλά στα βοηθήρια, αυτό βγήκε πέρσι, ευελπιστώ και εύχομαι και φέτος έτσι να είμαστε μια γροθιά. Είπαμε για αποθυμένα, είπαμε για στόχους. Θα συμπληρώσω εγώ, Αργύρη, και το ένα κλικ παραπάνω που θα ήθελε ο Ηρακλής και πέρσι και πρόπερσι για να κάνει το κάτι παραπάνω, γιατί μην ξεχνάμε ότι δύο συνεχόμενες χρονιές ήταν στους τελικούς του κυπέλου. Υπάρχει και το League Cup φυσικά και το πρωτάθλημα. Ποιο μπορεί να δώσει αυτό το κλικ, ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να δώσουν ένα κλικ για να δούμε το κάτι παραπάνω? Το κάτι παραπάνω μπορεί να έρθει από πολύ σκληρή δουλειά. Μπορεί να έρθει από κάποιον παίκτη ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορά. Δεν θα πω ότι το υψηλότερο συμβόλαιο σημαίνει ότι αυτός ο παίκτης θα κάνει διαφορά, αλλά σίγουρα... Ένα λαβράκι, όπως λέμε. Ένα λαβράκι που έχει γίνει. Το οποίο θα είναι ένα λαβράκι το οποίο θα είναι πρώτη χρονιά στον Ηρακλή. Θα εξελιχθεί σαν λαβράκι κάποιος παίκτης που ήδη είναι στον Ηρακλή. Και αυτό, σωστά. Σωστά. Αυτό δηλαδή χρονιά με τη χρονιά βλέπουμε ότι παίκτες κορυφώνουν την καριέρα τους σε χρονιές το οποίο δεν το περιμένει. Έρχονται παίκτες ξένοι, άγνωστοι στο πρωτάθλημα, οι οποίοι, όπως είπες, είναι λαβράκια και δίνουν το κάτι παραπάνω και τραβάνε όλη την ομάδα. Ήταν να σου πω αυτό, επειδή όλοι τώρα μιλάμε για τον τελικό κυπέλλου και αυτό έχουμε στο μυαλό μας. Ήταν τόσο κοντά το οποίο ένας πόντος, να πω, ένα λάθος αντιπάλου που δεν έγινε. Μια μπάλα. Μια μπάλα, αυτό δηλαδή, το οποίο ήταν, μπορούμε να πούμε, ένας τίτλος. Οπότε το θα καταφέρω να κοιτάξουμε μέσα από τη σκληρή δουλειά, μέσα από αυτά που μας λέει ο προπονητής, το κάτι παραπάνω να γίνει, να είναι τις δικές μας δυνάμεις και όχι να τα αφήσουμε στον αντίπαλο. Με όπλο τη μίκρα, πάλι. Σίγουρα, το κάστρο μας, περιμένουμε τον κόσμο να μας στηρίξει. Πολύ σημαντικό ότι και το μπάσκετ θα είναι στην Α1 και πιστεύω ο κόσμος θα χαίρεται που θα έχει δύο τμήματα στην υψηλότερη κατηγορία. Μακάρι να είναι και το ποδόσφαιρο για να τραβούσε το ένα το άλλο, ναι. Όλα θα γίνουν και την περιμένουμε τη μίκρα γεμάτη, όπως είπες, να δείξει τα δόντια της και η ίδια, έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες. Τους περιμένουμε, ξέρουμε ότι θα είναι δίπλα μας, το έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, και τα δύσκολα χρόνια και τα καλά τα χρόνια και αυτά που διανύουμε τώρα, ότι ο κόσμος είναι δίπλα, στηρίζει, προσπαθεί, βοηθάει. Είναι ο έξτρα παίκτης που δεν τον έχουν οι άλλες ομάδες. Το έχω ρωτήσει και στα υπόλοιπα παιδιά, στους συμπαίκτες σου και στον κύριο Ορφανό. Θα το ρωτήσω και σε σένα. Τι σου λέει το ότι ο κόσμος μέσα στο κατά καλό καιρό μπήκε στη διαδικασία να δώσει τα ωραία του λεφτά, να πάρει διαρκείας στο συγκεκριμένο άθλημα? Χωρίς να υποτιμώ το βόλι, το αγαπάμε πάρα πολύ όλοι μας. Και το βόλι του Ηρακλή πιο συγκεκριμένα, αλλά δεν είναι κάτι που το συνηθίζουμε, Αργύρι, να το βλέπουμε έτσι. Δηλαδή, ακόμα και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός που έχουν budget, roster κτλ. Διαρκείας δεν έχουν δώσει. Και γενικότερα, άμα ψαχτεί κανείς στην Ευρώπη, στο βόλι διαρκείας τέτοια εποχή δεν έχουν πουληθεί. Και χωρίς να δει ο κόσμος κάτι, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία γιατί ξέρει ότι η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει ότι χωρίς τα έσοδα από τα διαρκείας δεν μπορούμε να σταθούμε όρθιοι στα πόδια μας. Και έχετε αποκριθεί όσο έχετε αποκριθεί. Σίγουρα είναι, νομίζω ότι έχει περάσει και στο DNA του Ηρακλή, ότι το βόλεϊ αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι του. Γι' αυτό λέω ότι όχι μόνο στη μικρά, αλλά γενικά ο κόσμος του Ηρακλή είναι, πώς θα το πω, πνεύμονας της ομάδας. Μας βοηθάει να, και πρώτα πρωτίς στη δείξη να αναπνεύσουμε. Έχει δείξει ότι αγαπάει το βόλεϊ. Το χρειάζεται, είναι το...
η κατάχρησή του, πώς να το πω τώρα, ότι δηλαδή το γουστάρει το άθλημα και θέλει να το δει να φτάνει στις καλές εποχές. Ως γιατρός που είσαι, είναι μια πολύ καλή συνταγή. Είναι μια πολύ καλή συνταγή γιατρού. Να περνάνε όλα. Αντιβίωση. Αντιβίωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη δεκαετία του έδωσε χαμόγελο το άθλημα του βόλεϊ. Το έζησαν μεγάλες στιγμές όλοι γύρω από το βολεϊκό Ηρακλή. Καλά, την προηγούμενη δεκαετία ήταν ένα χάπι που δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ένα μπλε χάπι. Αυτό ακριβώς. Και τις συνεχόμενες τελετές Champions League και πρωταθλήματα, κύπελα. Έτσι ήταν που έχει περάσει το DNA του και αυτό μας χαροποιεί περισσότερο και νομίζω και τη διοίκηση και εσάς και όλους είναι ότι και μικρά παιδιά βλέπουν στο γήπεδο, ζητάνε φωτογραφίες, αυτόγραφα, χαίρονται που είναι εκεί, γράφουν τις ακαδημίες του Ηρακλή και αυτό νομίζω είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί. Ναι. Κάνε μου και ένα σχόλιο για την Α1 την οποία πραγματικά ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα είναι, τη Volley League δηλαδή, με ποιες ομάδες, με πόσες ομάδες. Συγκεκριμένες ομάδες έχουν κάνει ήδη ρόστερ και έχουν ξεκινήσει ενέργειες όπως και ο Ηρακλής. Τι περιμένεις, γιατί είναι και το πρωτάθλημα, έτσι. Λέγαμε πριν για στόχους που είναι πιο εφικτοί όπως τελικός League Cup, όπως Final Four Κυπέλλου, αλλά είναι και το πρωτάθλημα ένας σημαντικός στόχος. Κοίταξε, νομίζω έχουμε γίνει το άθλημα των εκπλήξεων. Ναι. Τι να πω, σίγουρα υπάρχει μια βεβαιότητα. Κάποιες ομάδες ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους. Περιμένουμε, δεν η πληροφόρηση δηλαδή είναι να πω ελπίζεις, να πω ευελπιστώ ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει μόνο στις περισσότερες ομάδες για έτσι ώστε να έχουμε το προηγούμενο να συνεχίζει να αναβαθμίζεται και να μην κάνουμε βήματα πίσω. Γιατί ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα είναι αυτό που θέλουμε και εμείς οι παίκτες και ο φίλαθλος κόσμος και όλοι. Mm-hmm. Γιατί μέσα από το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα τότε ουσιαστικά τα πράγματα θα δείξουμε όλη τη δυνάμη μας. Τώρα σίγουρα πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα, κυρίως οικονομικά. Βλέπουμε ομάδες χωρίς διοίκηση, βλέπουμε ομάδες, όπως είπες, χωρίς ρόστερ. Ευελπιστώ τον 1,5 μήνα που μένει ακόμα, ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις και εν τέλει θα έχουμε ένα γεμάτο πρωτάθλημα και όχι με ρεπό συνεχόμενα. Είχαμε και αυτό. Τα δύο ρεπό συνεχόμενα αυτό, ήταν ό,τι χειρότερο. Ναι. Ναι, αυτό το οποίο μπορούν δηλαδή να σου κάνουν μεγάλη ζημιά έχοντας αποκτήσει ρυθμό. Να έχεις 2 και 3 εβδομάδες αγωνιστικής απαξίας και να δοκιμάζεις και την υπομονή του προπονητή πώς θα σε κρατήσει ενεργό. Ναι. Κλείνοντας, ένα μήνυμα του φίλου του Κυριάκου. Αυτός είναι ο παδός του Ηρακλή και αθλητής μαζί. Μπράβο στον Αργύρη. Ευχαριστώ πολύ τον Κυριάκο. Τον περιμένουμε στο κοινό. Εντάξει, το ότι είσαι τρελοκομείο, υπάρχουν και πολλοί σαν εσένα στην κερκίδα, μην νομίζεις. Ναι. Ωραία, με την καλή την έννοια πάντα. Και, ναι, κατάλαβα. Να είναι όλοι στο γήπεδο και για το καλύτερο δυνατό. Για την αρρώστια του Ηρακλή που λέει και το γνωστό σύνθημα, τι θα μας έδινες ως γιατρός που είσαι? Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Νομίζω δεν χρειάζεται να τη θεραπεύσουμε. Νομίζω ότι είναι... Είναι αθεράπευτη. Είναι από τις καλές, τις θεμητές αρρώστιες. Να είσαι καλά, Αργύρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αυτά από τον γιατρό μας, γιατί πέρα από εξαιρετικό παιδί και αθλητής, είναι και επιστήμον και τον ευχαριστώ γιατί ήταν και σε εφημερία τώρα και τον διακόψαμε. Ο Αργύρης ο Μαυροβουνιώτης που μας έδωσε και ωραία τάκα. Δεν χρειάζεται να δώσουμε τίποτα, αθεράπευτη η αρρώστια. Το γιατρέ δεν είμαστε καλά, τελειώσαν τα φάρμακα και τα λοιπά. Τα γνωστά συνθήματα. Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος της χώρας, δέχεται αιτήσεις εγγραφών για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου σε όλες τις ειδικότητες. Πληροφορίες Ερμού 45 και τηλέφωνο 2310-226-318. Στο μπάσκετ σήμερα υπήρξε ενημερωτικό δελτίο για αυτά που θα συμβούν κυρίως αύριο. Στο μπάσκετ όπου να καλωσορίσουμε και εμείς την οικογένεια του Ηρακλή, τον κύριο Καστρίτη, που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα πέρα από την γραπτή τοποθέτηση σε Τζιανά και τα λοιπά, σε μέσα ενημέρωσης θα γίνει προφανώς παρουσίασή του, οπότε κάνουμε υπομονή και σεβόμαστε το γεγονός ότι θα γίνει αυτό κάποια στιγμή, γιατί φυσικά και θέλαμε να τον ακούσουμε και να τον ακούσετε εδώ στην εκπομπή. Πρώτα μάλλον θα γίνει η παρουσίασή του μέσω συνέντευξη τύπου, θα το περιμένουμε. Να διαβάσουμε το σημερινό δελτίο. Με πολυπρόσωπη αντιπροσωπεία θα δώσει το παρόν αύριο στην κλήρωση της Basket League στις 7 στο Hilton της Αθήνας ο Ηρακλής. Προεξάρχοντος του Προέδρου μας Θόδωρου Δρακόπουλου και η ανώλευκη αντιπροσωπεία θα αποτελείται και από τους Γιάννη Καστρίτη,
Δημήτρη Καρβέλα, General Manager, Διονύση Κοντοτάσιο, Αντιπρόεδρο και Αλέξανδρο Αναστασιάδη, Team Manager. Με την ευκαιρία της κλήρωσης και οι ανώλευκοι θα έχουν ευκαιρία να μοιραστούν απόψεις και προβληματισμούς με τους ομολόγους των άλλων ομάδων, ενώ παράλληλα θα υπάρχει η ευκαιρία και για μία ακόμα διαζώσης επαφή για τα εσωτερικά ζητήματα όσον αφορά στη νέα σεζόν. Να σημειωθεί ότι σύντομα αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις για τη νέα ομάδα όσον αφορά παίκτες και επάνδρωση του εθνικού team, ενώ η έναρξη της προετοιμασίας έχει οριστεί εκτός απρόπτου για την 12η Αυγούστου. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα μεταγραφές δεν έχουν γίνει, συμπληρώνω. Τις επόμενες μέρες του ίδιου μήνα οι αθλητές θα υποβληθούν σε απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί αναλυτικά για το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας με ενδεχόμενη συμμετοχή μας στο τουρνουά Μαυροσκούφια μεταξύ άλλων. Εξάλλου, εντός των ημερών θα αρχίσουν οι εργασίες ανακαίνησης του Ιβανοφίου που θα αφορούν σε έργα υποδομής απαραίτητα βάσει τον κανονισμό του ΕΣΑΚΕ για την ομαλή συμμετοχή της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα. Να σημειωθεί ότι συνεχίζεται με θετικούς ρυθμούς η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας, ενώ η ΚΑΕ υπενθυμίζει τη ζωτική σημασία ανάγκη για συμμετοχή των φίλων της ομάδος μας στην υποεξέλιξη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η προσπάθεια του Ηρακλή για να σταθεί γερά στην απαιτητική σε όλα τα επίπεδα Basket League. Πληροφορίες στο iraklips.bc.gr, στο 2310-219-233. Ώρες λειτουργίας των γραφείων της ΚΑΕ 11 με 2 το πρωί, 11 με 2 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα. Έχω ένα φίλημα. Άντε καλά. Από το ότι ήθελα να πω. Πελοπόννησο, με βάζει το κεφάλι. Από το ότι ήθελα να πω, έχω ένα μήνυμα του φίλου. Είπα, έχω ένα φίλημα. Ωραία, Γιώργο. Έχω γλωσσέψει την μπέρδα μου με σένα. Χορτάσαμε λόγια, μας κούρασες, μόνο λόγια σάλια και μηδέν ουσία. Τα χαιρετίσματά μου στο γιατρό από την Ευκαρπία, πες του. Α, δεν το πρόλαβα αυτό. Γιωργάρα μου, από την Κιανόλευκη και άκρος καλοκαιρινή Ευκαρπία. Να κερνούσα τώρα μια μπύρα παγωμένη στο φίλο μου τον Βασίλη του Καβαδία, θα ήταν πολύ ωραία. Να τον έπαιρνα, πατούσαμε ένα κουμπί τσαπ, να πηγαίναμε στο βράχο της Αθήτου, στο Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar. Θα ήταν μια φοβερή απόφαση που θα έπαιρνα, αλλά δεν μπορώ, μπίλη μου, δεν έχω βρει αυτό το κουμπί ακόμα. Για εσάς που ενδιαφέρεστε για σακούλες και για το περιβάλλον, σας θυμίζω Aristoplast, σακούλες απορριμμάτων, 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών. Μπείτε και στο aristoplast.gr για τις απαραίτητες πληροφορίες. Κλείνουμε, δίνουμε σκυτάλη σε ράδιο Μαρμίτα. Ο guest star της εκπομπής είναι εδώ που ακολουθεί. Θα έρθει και ο Έτερος σε λίγο δίπλα του και θα τους ακούσετε στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.